καλησπερίσω και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτή οδήγηση. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Χριστό Ανέστη από μένα. Σα ευχαριστώ θερμά. Ένα άνθρωπο, ένα επαγγελματία, ο οποίο μα έχει βοηθήσει πάρα πολλέ φορέ στο μέτωπο του πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την, την, ασφάλεια στους δρόμους. Η Εύη Σπανού όμως θα μας βάλει στο κλίμα, κύριε Μεμαράκη, να δούμε λίγο τις τροχονομικές παραβάσεις. Βέβαια. Ε, και η... θα είναι και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μεμαράκη. Λοιπόν. λοιπόν, από 9 μέχρι 15 Τετάρτου είχαμε 10.137 οχήματα να έχουν ελεγχθεί και 2.362 βεβαιώσεις παραβάσεων με κύρια την υπερβολική ταχύτητα με 388, 388 να έχουν βεβαιωθεί ε, σαν παραβάσει. Μη χρήση προστατευτικού κράνου σε 152, μη χρήση ζώνη ασφαλεία 150. Έχουμε και αντικανονικού ελληνικού βεβαίω και οδήγηση υπό την επίδραση υνοπνεύματο, παρά το γεγονό ότι και η τροχέα Ηρακλείου είχε βγει στου δρόμου και μοίραζε αλκοολόμετρα. Ε, χρήση κινητού τηλεφώνου 45. Ενδεικτικά κάποια στοιχεία είναι αυτά, μέχρι και το μεγάλο Σάββατο. Μάλιστα λοιπόν. Ε, Έβη να σε ευχαριστήσω <laughs> πολύ. Ε, μετά από 10 χρόνια γνωριμίας με τον Αλέξανδρο με Μαράκη τον έκανα Ευάγγελο, αλλά εντάξει δεν πιστεύω ναι, να ναι, με ναι, δικαιολογείς σου μιλάω στον ναι, ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, ε, ένα πρώτο σχόλιο θέλω. Ένα πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, δεν βάζουμε μυαλό. Συνεχίζουμε πάλι έτσι αυτή τη συμπεριφορά την οποία έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα σταθώ λίγο στο προηγούμενο που είπατε με τα βεγγαλικά ήταν θέμα τύχης λοιπόν. Και εδώ έχουμε θέμα τύχη που δεν θυμούμε ακόμα περισσότερο. Και από πίσω τι κρύβεται: Ακριβώς. κρύβεται παιδεία, κρύβεται πολιτισμό, κρύβεται κουλτούρα. Κρύβεται κουλτούρα, κρύβονται πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να επενδύσουμε επιτέλου ω κοινωνία και ω πολιτεία και να τα αλλάξουμε και να τα φτιάξουμε. Όσο λοιπόν αρκεί, δεν φτάνει να τα σχολιάζουμε μόνο. Τη λύση την ξέρουμε, το πρόβλημα το ξέρουμε, αρκεί να το εφαρμόσουμε. Δεν νοείται ότι υπάρχει οδηγό που δεν ξέρει ότι στο stop σταματάω. Δεν, δεν μπορεί να το θεωρήσει ότι υπάρχει οδηγό ή στο κόκκινο φανάρι ή δεν ξέρω ότι ξέρει, άμα πιο δεν μπορεί να οδηγήσω και δεν πρέπει ναι, να, αλλά... να οδηγήσω. Ε, ε, σαφώς ξέρετε, υπάρχει οδηγό που έχει μάθει ότι και να περάσω το stop και να περάσω ένα κόκκινο φανάρι, δεν θα πάθω τίποτα και δεν θα μου κάνει κανεί τίποτα. τίποτα. Άξι, Έτσι, δεν από είναι. τη μία μεριά, Γίνεται όμω εν δυνάμει δολοφόνο. Αυτό ναι. δεν μπορεί να το ξέρει. Και είπαμε λοιπόν ότι ξεκινάνε από την παιδική ηλικία και από το σχολείο μα και από την οικογένειά μα, που είναι πολύ βασικό κομμάτι η οικογένεια στο πώ θα μάθει το παιδί να συμπεριφέρεται. Και πρέπει εμεί οι γονεί να μην γινόμαστε στο παράδειγμα προ αποφυγή, αντιθέτω προ μίμηση. Άρα και εμεί θα πρέπει να πόλεμο νερό στη πράσινο μα. Έτσι οι, δεν είναι. Τα, οι νέοι από μια περιοχή τη ενδοχώρα, από, από, ένα χωριό μια ορεινή περιοχή, με νέου ενό αστικού κέντρου, μια πόλη, μεγάλου πόλη. Έχουν διαφορετική κουλτούρα μεταξύ του την πρώτη μέρα που πιάνουν τη μόνη. Έχοντα δίπλα έναν εκπαιδευτή οδήγηση. Ναι. Χαοτική η διαφορά. Χαοτική. Βέβαια. Στην ορεινή Κρήτη, α πούμε, είναι ντροπή το παιδί να είναι 12 χρόνια και να μην οδηγεί. Είναι ντροπή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο γονιό. Πραγματικά τραγικό. Δεν έχει καθίσει το τιμόνι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, είναι μείον για το παιδί αυτό. Είναι τραγικό να συμβαίνει σε μια κοινωνία. Ακόμα κόκληρα. και σήμερα. Το εμπεδώνει. Και σήμερα, και αυτό. βέβαια, εννοείται. Όχι ότι τα παιδιά αυτά υστερούν σε κάτι άλλο. Αντιθέτω, μπορούν και έχουν τι προοπτικέ να γίνουν πολύ καλή οδηγοί. Και αυτή η νέα ηλικία και αυτά τα παιδιά που εγώ σαν να αναστρέφω, που είναι στα 18, στα 19, Άλυσή. έχουν πολλά θετικά στοιχεία που δεν είχαμε στην ηλικία αυτή. Μην ξεχνάτε, τα ότι υπάρχει το κρατηστή περίπου 25 χρόνια σωστά. τώρα. Και τα 18 χρόνια, τότε, τα 18 χρόνια τότε με τα 18 χρόνια τώρα έχουν μεγάλη ζηφόνη. Και πρόεδρο, βέβαια. ήμουν το... πολλά χρόνια στο κομμάτι αυτό. Και λοιπόν. Πρέπει να τρέξουν πολλά πράγματα. Ε, η Εύη Σπανού θα μα βάλει στην ατζέντα και ένα θέμα το οποίο προβληματίζει και ανησυχεί <σχυ> και έχει να κάνει με την παλαιότητα των αυτοκινήτων σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη. Εύη. Λοιπόν, είχαμε κάποια δεδομένα από την ελληνική στατιστική αρχή, κάποια ναι. ποσοστά ε, σε σχέση με την ηλικία των αυτοκινήτων. Είναι πανελλαδικά τα στοιχεία. Πανελλαδικά τα στοιχεία. Αλλά πάνω κάτω θα μα πει και ο κύριο Μεμαράκη, σχετίζονται και με την Κρήτη. Λοιπόν, λοιπόν ναι. αυτοκίνητα ηλικία έω 5 ετών μπορούν να δώσουν μέχρι και 15% πιθανότητα σε κάποιον δυστυχώ να χάσει τη ζωή του από το αυτοκίνητο και την οδήγηση του αυτοκινήτου. Μέχρι ηλικία από 16 μέχρι 25 ετών έχουμε μία πιθανότητα στο 30%. Και τα αυτοκίνητα ηλικία 26 με 30 ετών. Είναι γύρω στο 26%. Η επόμενη, η επόμενη έρευνα που κάνει και η, στατιστική, η ελληνική στατιστική εταιρεία ε, είναι με το έχει να κάνει, με σχωρείτε, με την παλαιότητα και το ε, κατά πόσο ε, τα ποσοστά αυτά τα οποία μας δίνει ουσιαστικά ε, ανταποκρίνονται σε όλα αυτά τα περιστατικά με τα τροχιά δυστυχήματα που βλέπουμε καθημερινά δυστυχώς στους δρόμους. Δηλαδή πόσα από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερός ανήκουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σχόλιο <χει> κύριε Μεμαράκη. Ένα σχόλιο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου 250 εκατομμύρια οχήματα. Στου δρόμου τη λοιπόν κινούνται ναι. περίπου 250 εκατομμύρια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ορισμένε χώρε, οι οποίε είναι χώρε που παράγουν οχήματα και έχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν οι πολίτε του να τα αλλάξουν, είναι, έχουν διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με άλλε χώρε που έχουν μείνει πίσω. Π.χ. η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω. Ο μέσο όρο ηλικία για ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι τα 17 έτη. Τραγικό να έχει ένα τόσο παλιό αυτοκίνητο. Για τα δεδομένα, α πούμε, τη Γερμανία, τα έτη είναι πολύ, πολύ λιγότερα. Δηλαδή, ένα Γερμανό δεν θα κρατούσε ποτέ ένα αυτοκίνητο σε αυτή την ηλικία, στα 17 έτη. Υπάρχουν βέβαια και άλλε χώρε πίσω από εμά. Είναι η Ρουμανία, ας πούμε, που έχει ακόμα πιο μεγάλο ε, μέσο όρο ηλικία. Εντάξει, εμεί σε γενικέ γραμμέ έχουμε τη δυσκολία στο να αλλάξουμε αυτοκίνητο, γιατί η κουλτούρα και το καθεστώ είναι διαφορετικό. Στην Γερμανία, α πούμε, είναι αναλώσιμο το αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο το παίρνω, το χρησιμοποιώ μερικά χρόνια και το πολλά μετά σε άλλε χώρε. Το πολύ αυτή είναι πραγματικό. Τρία χρόνια. Τρία μέχρι πέντε είναι Εκεί. ανοιχτό. Δεν κρατάει ένα αυτοκίνητο 15 χρόνια. Όχι, εμεί είμαστε στα 17 αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε τώρα, και με εγώ τα μάξι το συντηρώ είναι καλό. Ναι, σίγουρα μπορεί να το συντηρήσει και μπορεί να είναι καλό υπό τι σωστέ προποθέσει και προδιαγραφέ. Αλλά ένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν μπορεί να συγκριθεί η τεχνολογία του με ένα παλιό. Παραδείγματο χάρη έχουμε την αποφυγή, το απότομο φρενάρισμα, το break assist που μέχρι τώρα δεν τα είχαν τα αυτοκίνητα αυτά. Ή ακόμα στο EBS, η βελτίωση των συστημάτων αυτών. Αν τα βάλουμε τώρα ένα αυτοκίνητο 15 ετή. Με ένα σημερινό και σταματήσουν κάτω από τι ίδιε συνθήκε, θα δείτε ότι το ένα αυτοκίνητο κοινού το καινούργιο θα σταματήσει σε λιγότερο χώρο, θα χρειαστεί λιγότερα μέσα. Η εξέλιξη λοιπόν τροχαίων συμβάντων θα μπορούσε να είναι διαφορετική στην περίπτωση που είχαμε πάρει λίγο πιο ζεστά το κομμάτι τη παλαιότητα. Θα μπορούσε, σαφώ και είναι, εννοείται, ναι. έχει ο παράγοντα άνθρωπο, είπαμε, το μεγαλύτερο ποσοστό. Σκεφτείτε κύριε Παναγιώτοπουλο ότι σε όλη την οδική μα καριέρα το 75% θα εμπλακεί σε ένα τύχημα. Οι τρει στου τέσσερι, κάποια στιγμή. Και σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων από την έδρα μα. το έχετε εξάμπλες. Έτσι, το έχω πει και το ξαναλέω. Και άμα το παρατηρήσει, το όσοι έχετε κάποιο τύχημα, θα δείτε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και είναι οι τρει στου τέσσερι. Δεν την κλειτώνουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει. Άρα λοιπόν, αν έχω ένα σωστό αυτοκίνητο, Ακριβώ όπω παίρνει με τι προδιαγραφέ του, σαφώ θα μειώσω κάποια πράγματα. Βέβαια και η συμπεριφορά μου έχει να κάνει. Το Α και το Μ. τι σου να το πει πει κάνω το τώρα, αμάξι, εδώ δυσκολεύω να πληρώσω τη ΔΕΗ κάθε μήνα. Θα μπορούσα να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ναι. ένα μεταχειρισμένο. Ναι. Τι έχετε να πείτε σε αυτό το σημείο. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί όμω να το βγάλει στο δρόμο όταν δεν έχει λάστιχα και να αρτήσει και φρένα. Γιατί δεν κινδυνεύει μόνο εσύ. Κινδυνεύουν και αυτοί που είναι μέσα, δεν και απέναντι. Δεν έχει να κάνει με την παλαιότητα όμω. Μπορεί και ένα το 20 ετών να του βάλει λάστιχα να μπορεί να βγει στο δρόμο. Λάστιχα να αρτήσει και να είναι σωστά Εξαρτάται μόνο η δική σου ζωή από αυτό. Πόσε φορέ έχουν πει για του γονεί που βλέπετε ότι κάτω στον προσινό κάσμα και φοράνε ζώνη και πίσω έχουν τα παιδιά τα οποία δεν φοράνε. Και αν ρωτήσει το γονιό, τι αξία έχει το παιδί σου. Α, δεν το συζητάμε. Ή ναι. είναι... έχει το παιδί, οδηγά και έχει το παιδί. Στη θέση του οδηγού μπροστά σου. Ακριβώ. Και δημιουργείται σου. ένα σωσίβιο μπροστά Α, από ακριβώς. σένα, ναι. θα τα γλιτώσει εσύ, αλλά θα φύγει το παιδάκι. Ακριβώ. Και αν δεν έχει το παιδάκι, θα έχει το, το σκυλάκι τώρα. Τα η... βλέπουμε και αυτό. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Άρα ναι. λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από την κουλτούρα τη δικιά μα, την νοοτροπία τη δική μα και σίγουρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Αλλά πρέπει να κάνουμε κι εμεί όμω κάτι. Σα ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σα ευχαριστώ.